ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Νέος δήμαρχος Ιάσμου στην κατάμεστη αίθουσα του Διαπολιτισμικού Σχολείου ορκίστηκε ο Ιμάμ Τζανέρ. Με τις ευλογίες του Ιμάμι και του Ιερέα του Ιάσμου τελέστηκε η ορκομοσία του νέου δημάρχου και εν συνεχεία των Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβούλων. Ορκίζομαι, ορκίζομαι. Να είμαι πιστός στην πατρίδα. Να είμαι πιστός στην πατρίδα. Να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους. Να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους. Και να εκπληρώνω. Και να εκπληρώνω. Τίμια και ευσυνείδητα. Τίμια και ευσυνείδητα. Τα καθήκοντά μου. Στην ομιλία του ο νέος δήμαρχος δήλωσε έτοιμος για δημιουργία και εργασία προκειμένου να αλλάξει ο Δήμος Ιάσμου και να γίνει, όπως είπε, σημείο αναφοράς. Για τον λόγο αυτό, όπως σημείωσε, θα χρειαστεί σύμπραξη όλων των δυνάμεων του Δήμου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε την συγκίνησή μου αυτή τη στιγμή και πόσο βαρύ αίσθημα ευθύνης φέρω στους ώμους μου. Ταυτόχρονα όμως και έτοιμος για δημιουργία. Έτοιμος να σηκώσω το μανίκια, να σκύψω το κεφάλι και να εργαστώ για να αλλάξω το Δήμο Ιάσμο. Θα κάνω ένα κάλεσμα. Κάλεσμα σε όλους να συμπράξουν μαζί μας για την επόμενη μέρα, για τη νέα σελίδα του Δήμου Ιάσμου. Η πρόκληση είναι πολύ μεγάλη. Όσοι έχουν περάσει από αυτές τις θέσεις ευθύνης το γνωρίζουν. Το τι μπορεί να πετύχει ο Δήμος μας είναι εκπληκτικό και οι προοπτικές του τεράστιες. Πρέπει ο Δήμος μας να γίνει σημείο αναφοράς όχι μόνο για τη Ροδόπη αλλά και για όλη την Ελλάδα.